Vabbè, posso fare, so chiedere a tua referenza. Να μην πω τα ίδια. Θέλω να αναφερθώ σε ένα γεγονός που ίσως οι πολίτες μου δεν το ξέρουν. Το 1988, όταν ανέλαβε την πρώτη του τετραετία ο κύριος Γιώγας, είχα την τύχη να αναλάβω την αντιδημαρχία και πολιτισμού, γιατί τότε ήμασταν τρεις αντιδήμαρχοι και είχαμε σχεδόν όλες τις αρμοδιότητες. Γίνεται τότε η παραλαβή του μουσείου αυτού του Μήλου του Κούσου, του Περιβόητου. Στην αγωνία μας, αυτό τι να το κάνουμε, τι να βάλουμε μέσα, γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχει μια γύμνια όσον αφορά από εκείνη μας στην περιοχή μας, θέλησα να δω πού υπάρχουν, γιατί είναι αδιανόητο, σε όλη τη χώρα όπου και να σκάψεις, ευρήματα υπάρχουν. Με τη βοήθεια του τότε φίλου του Αίμνου του Δημήτρη Προσφιάτου, μια και είχε γνωριμία με τον έναν παλιό υπουργό πολιτισμό, τον κύριο Μπέρνο, μέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου βρίσκουμε ότι μεγάλος αριθμός ευρημάτων της Γρεβενιάτικης Γης είναι στις αποθήκες της αρχαιολογικής εφορίας της Λάρισας και κάποια στη Βέλγα. Έχοντας λοιπόν αυτό το χώρο πλέον στην δικαιοδοσία του Δήμου, επικοινωνήσαμε με αυτές τις εφορίες και τους λέμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που τόσα χρόνια μας τα διαφυλάξατε και που μας προστατεύσατε. Τώρα έχουμε το δικό μας χώρο, να δούμε να τα πάρουμε να τα εκθέσουμε. Δέχομαι ένα τηλεφώνημα την επόμενη μέρα από τον διευθυντή του αρχαιολογικού στην Λάρισα, ο οποίος Ρωμανός μου είπε: «Κύριε Καναπέ, δεν γίνεται έτσι. Λέει, τι θα μας τα πάρει, εντάξει, δεν μου γίνεται καμία διάθεση πραγματοφορικού από να τα πάρουμε. Ξέρουμε πώς γίνεται». Δυστυχώς όμως από εκεί και μετά, όταν σταμάτησα να έχω και την εποπτεία αυτή τη αντιδημαρχία, δεν γνωρίζω τι ακριβώς έγινε από εκεί και μετά, αν υπάρχει μια καταγραφή, αν ξέρουμε πράγματι πόσα έχουμε, γιατί αυτά μας ανήκουν. Και ποιο είναι ο τρόπο τώρα που αν και εύχομαι να βοηθηθεί αυτή η προσπάθεια του Δήμου Γρεβενών να βοηθηθεί αυτό ο χώρο, ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να γυρίσουμε στη Γρεβενιάτικη Γη, εδώ που το αναδείξαμε. Να δείχνουμε την ιστορικότητα τη περιοχή μα και όλη αυτή την ιστορική αναδρομή. Άρα λοιπόν εύχομαι να μην ευρωθεί αυτό το που το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει, να παραμείνει η εφορία μα εδώ. Και όλοι μαζί συντονισμένα, όλα αυτά τα ευρήματα που υπάρχουν διάσπαρα πια στη χώρα να καταγραφούν και να επιστραφούν εδώ στους Γρεβενιώτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εμείς τον κύριο Καραμπόπουλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.